Ο κώδικας δεοντολογίας εύρυθμης άσκησης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στον υδροβιότοπο της Λίμνης Κερκίνης υπογράφτηκε σήμερα Πέμπτη στο δικητήριο από τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τους Δημάρχους Ιντικής και Ηράκλειας, τις κοινοπραξίες Λεμβούχων Κερκίνης και Λιθοτόπου και το κλούστερ επαγγελματιών Κερκίνης. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Μουησιάδης, η σύνταξη και υπογραφή του κώδικα είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας και της διαβούλευσης που ξεκίνησε πριν από μήνες με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι. Ναι. Θα πρέπει να διευκρινίσω ότι η συγκεκριμένη ενέργεια είναι ένα δεύτερο βήμα στην προσπάθεια αναβάθμισης και προβολής της λίμνης Κερκίνης. Το πρώτο ήταν η προσπάθεια που έγινε να συνεργαστούμε με την φορέα διαχείρισης της λίμνης και να πραγματοποιηθεί η υποχρέωση που υπήρχε να εγκριθεί ένας κανονισμός λειτουργίας του φορέα. Μετά από συνεργασία μαζί με τη διοίκηση του φορέα, ολοκληρώσαμε αυτό το βήμα και έρχεται η σημερινή πρωτοβουλία συμπληρωματικά προς εκείνον τον κανονισμό με τον κώδικα δεοντολογίας να ολοκληρώσει την εύρυθμη λειτουργία μέσα στο χώρο. Θα ακολουθήσει δε σύντομα, πολύ σύντομα και ένα τρίτο βήμα το οποίο αναφέρεται σε κάποιες διαδρομές τουριστικές τις οποίες θέλουμε να προβάλλουμε όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό μέσω τουριστικών πρακτόρων και οι οποίες θα μπορέσουν να αναδείξουν προς τα έξω τη λίμνη Κερκίνη πολύ περισσότερο ούτως ώστε να έχουμε συγκεκριμένους εκδρομείς, συγκεκριμένα προγράμματα και να έχουμε πάρα πολύ περισσότερους επισκέπτες. Αιχμή του δόρατος για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής χαρακτήρισε τη λίμνη Κερκίνη ο Δήμαρχος Ιντικής Φώτης Δομουκτσίδης, επισημένοντας τη μείζωνα σημασία του κώδικα δεοντολογίας. Παράλληλα, τόνισε πως από την πλευρά του Δήμου θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και θα εξελιχθεί με όλες τις απαιτούμενες βελτιώσεις που ενδεχομένως θα χρειαστούν. Γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι μία από τις αιχμές, μάλλον η αιχμή του δόρατος για όλο το χρόνο ανάπτυξης τουριστικής του νομού Σερών και της αντιπεριφέρειας Σερών αποτελεί η λίμνη Κερκίνη. Ένας τόπος αναγνωρισμένος και προστατευμένος και από τη συνθήκη Ραμσάρ. Μέχρι τώρα, για να μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε πλήρως, έπρεπε να υπάρχουν κανόνες λειτουργίας προστασίας του στην ουσία. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να υπογράψουμε ένα κώδικα ουσιαστικά δεοντολογίας πώς θα λειτουργήσει και με ποιον τρόπο η λίμνη Κερκίνη ούτως ώστε να αναδειχθούν όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και όσοι κινούμαστε να ανέβουμε ακόμα ένα επίπεδο στη λειτουργία για την τουριστική της ανάπτυξη. Αποτελεί ένα προϊόν επεξεργασίας μηνών, συνεργασία και των δύο Δήμων οι οποίοι την περικλείουν μέσα στην διοικητική τους, στα όρια της διοικητικής τους ευθύνης. Επικεφαλής και πριτανεύων στην όλη διαδικασία η αντιπεριφέρεια με τον κύριο Μουησιάδη είναι ένα πόνημα το οποίο θα μας βάλει καταρχήν κάποιους κανόνες και στην εξέλιξη έχουμε τη δυνατότητα πλέον να το βελτιώσουμε, να το διορθώσουμε ώστε να δώσουμε, να θέσουμε τις βάσεις για την πλήρη και υγιή ανάπτυξη της τουριστικής λειτουργίας της λίμνης Κερκίνης. Την εκτίμησή του ότι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας θα είναι πολύ καλά και με αυτόν τον τρόπο θα αμβληθούν προβλήματα που είχαν ανακάψει όλο το προηγούμενο διάστημα, εξέφρασε ο Δήμαρχος Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης. Μετά από πολύ καιρό διαβουλεύσεων, αν θέλετε, και επικοινωνίας με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη κυρίως, έχουμε καταλήξει να συνυπογράψουμε έναν κώδικα δεοντολογίας, έναν κώδικα συμπεριφοράς αν θέλετε, τον οποίο πρέπει να τον εφαρμόσουμε ο καθένας από την πλευρά του, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να τον εφαρμόσουμε, να τον τηρήσουμε πιστά και τα αποτελέσματα εκτιμώ ότι θα είναι πολύ σύντομα πάρα πολύ καλά. Βιώσαμε καταστάσεις, πρέπει να πούμε, την τελευταία περίοδο, τελευταία πενταετία θα έλεγα, οι οποίες δεν ήταν ευχάριστες.
κυρίως από τους επαγγελματίες. Και αυτό πρέπει να ακουστεί. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουν οι επαγγελματίες και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, όχι απλά να τηρήσουν πιστά αυτά τα οποία συμφωνήσαμε, αυτό το κώδικα διοντολογίας, απλά να συνδράμουν και με άλλο τρόπο, γιατί στην εποχή μας νομίζω ότι και αυτό χρειάζεται, να προσφέρουν και εθελοντικά κάποιες υπηρεσίες στο κομμάτι αυτό στο οποίο, αν θέλετε, δραστηριοποιούνται. Το έχω πει πολλές φορές κατά καιρούς εγώ αυτό, έχω κάνει συστάσεις στη δική μου πλευρά, αν θέλετε, στους δικούς μου επαγγελματίες εκεί, είτε αυτοί είναι οι αλογάδες, και επιτρέψτε μου για τη φράση, το λέω για να καταλάβει καλύτερα ο κόσμος, είτε αυτό είναι οι βαρκάριδες, είτε οι ταβερνιάριδες, αυτοί που έχουν τα καφέ και τα λοιπά. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας από την πλευρά του εθελοντικά, αν θέλετε, να προσφέρει και κάποιες υπηρεσίες. Την αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας του κώδικα διοντολογίας επισήμανε και ο επιχειρηματίας Γιάννης Ρέκλος, ο οποίος τόνισε πως με την εφαρμογή του θα ξεπεραστούν σοβαρά θέματα και δυσλειτουργίες στη λίμνη Κερκίνη. Που εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθούν να βάλουν μια τάξη ανάμεσα στους επαγγελματίες. Είχαμε σοβαρά θέματα και αυτό το θεωρώ πλέον απαραίτητο. Αυτό τον κανονισμό, τον κώδικα διοντολογίας, όπως είπαμε πριν, οπωσδήποτε έπρεπε να συσταθεί. Οπωσδήποτε. Μόνο θέλω να τονίσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος Ηράκλειας, ότι εθελοντικά εδώ και πολύ καιρό οι επαγγελματίες προσπαθούν να έχουν καθαρό το χώρο. Υπάρχουν όμως βασικές δυσλειτουργίες του χώρου. Και αυτά όμως προσπαθούν στη συνέχεια και η περιφέρεια αλλά και οι Δήμοι να τα διορθώσουν.